Τις τραγικές συνέπειες του φωνικού σεισμού στην Αλβανία παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα Αλβανοί που διαμένουν στο Ηράκλειο, οι οποίοι ανησυχούν για συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Εχθές το βράδυ άκουγα ένα γονείς το οποίο είχε πάει από την Ελλάδα. Συγγνώμη που τρέμω, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό. Είχε ήρθε από την Ελλάδα, εργαζόταν και αυτός εδώ στην Ελλάδα. Απλά η οικογένειά του ήταν όλη στην Αλβανία. Είχε χάσει όλη την οικογένειά του. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Έλτον Τσόγκα στον τηλεοπτικό φακό, με τον ίδιο να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς του στην Αλβανία. Και μου λέει, παιδί μου, λέει, έχουμε βγει όλοι έξω. Έχουμε βγει όλοι έξω, λέει, γιατί γίνεται της κακομοίρας. Μένουν εκεί που είναι ακριβώς. Μπράβο. Δίπλα. 30 χιλιόμετρα από εκεί και 15 χιλιόμετρα από την άλλη μεριά. Δίπλα, ένα χιλιόμετρο έχουν πάθει ζημιά. Πολλές κατοικίες στα 100 μέτρα. Έχουν πάθει πάλι ζημιές. Πολλοί κατοικίες. Η μάνα μου ήταν προχθές το βράδυ, περνούσε από την πολυκατοικία, γιατί απέναντι από την άλλη πολυκατοικία μένει η αδερφής μου. Ναι. Και περνούσε από εκεί και έβλεπε τις οικογένειες έξω. Και σου λέει, παιδιά, ελάτε μέσα. Έχω ένα σπίτι, είναι ασφαλής. Το έχει φτιάξει το παιδί, αλλά ελάτε μέσα. Αφάμε ό,τι έχουμε. Δεν πειράζει. Απλά να μην κρυώνουν τα κοπέλια. Γιατί τώρα κρυώνουν τα κοπέλια. Το σπίτι της οικογένειάς του άντεξε το φωνικό σεισμό, με τους γονείς του να βρίσκονται στο πλευρό πολιτών που βρίσκονται σε απόγνωση. Απέναντι. Η πολυκατοικία έχει. Δεν μπορεί να μείνουν οι άνθρωποι. Έχει καταστραφεί ολόκληρη η πολυκατοικία. Απλά σου πάγω, το σπίτι το έχω φτιάξει. Ήταν τυχερή. Ήταν τυχερή. Το σπίτι το έχω φτιάξει σε καλή προγραφές, ελληνικές προγραφές, όπως γίνονται τα σπίτια εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα χρειάζεται βοήθεια. Μια μεγάλη αγκαλιά στο δοκιμαζόμενο λαό της Αλβανίας ανοίγει και η Κρήτη, καθώς αρκετοί πολίτες και επιχειρηματίες έχουν ανταποκριθεί στο σχετικό κάλεσμα για βοήθεια από την Ομοσπονδία Αλβανών Κρήτης και τις τοπικές ενώσεις Αλβανών, όπως αυτή του Ηρακλείου. Έχουμε έρθει και σε επικοινωνία με το οργανισμό, με το κυβερνητικό οργανισμό που έχει συντονιστεί στο χώρο που έχει γίνει το συμβάν. Μας έχουν πει και μας έχουν ζητήσει να μαζεύουν πιο πολύ σεντόνια και κουβέρτες. Αυτό το πράγμα στην Κρήτη υπάρχει. Γι' αυτό έχουμε έρθει και σε επαφή με ξενοδοχεία πιο πολύ και με βιομηχανικίες που έχουν αυτό το υλικό. Το μαζεύουμε για την ώρα σε τρία σημεία. Όταν μας πούνε αυτή είναι έτοιμο, ένα αποθήκη που να τα πάμε, θα ξεκινήσουμε να τα πάμε. Θεωρώ ότι είναι ιερή υποχρέωση δικιά μας και όλων των ανθρώπων να συμβάλλουν στους γείτονές μας μετά τον καταστροφικό σεισμό που ισοπαίδωσε ένα μεγάλο μέρος του Ηράκλειου και των Τυράννων. Οι άνθρωποι εδώ από την Ένωση Αλβανών Κρήτης ζήτησαν τη βοήθειά μας σε ό,τι αφορά κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κουβέρτες, εντόνια, παπούτσια και ρούχα. Τα φτιάξαμε, τα συσκευάσαμε και τα δώσαμε στους ανθρώπους για να τα στείλουν. Όλα αυτά τα πράγματα θα στείλουν μία ταλίκα από εδώ από το Ηράκλειο, γιατί έχουν μαζευτεί και πράγματα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Εδώ και λίγες μέρες συγκεντρώνονται κουβέρτες, εντόνια και τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία πρόκειται να σταλούν το επόμενο δεκαήμερο από την Κρήτη. Δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, βρίσκεται και η κίτρινη αποστολή.